Με μια πολυσέλιδη επιστολή προς τους Έλληνες πολίτες τοποθετούνται επί των πολιτικών τους απόψεων οι ανεξάρτητοι βουλευτές Γιάννης Σαμυρίδης από την Πιερία, Ηλίας Θεοδωρίδης από την Μπέλα, Θόδωρος Παραστατίδης από το Κιλκής, Γιάννης Μιχελογιαννάκης από το Ηράκλειο, Γεώργιος Παπαμανόλης από τις Κυκλάδες και Τσετίν Μουχάμερ Μάντατζη από την Ξάνθη. Στην έναρξη της επιστολής τους, οι ανεξάρτητοι βουλευτές αναλύουν το πολιτικό σκηνικό που οδήγησε τη χώρα στην κρίση και το αδιέξοδο, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι η δημιουργία ενός διαχρονικού διακομματικού πολιτικού κατεστημένου, το οποίο προσάρμοσε ακόμα και τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις στα μέτρα του, η διαμόρφωση ενός φαυλοκρατικού πολιτικού συστήματος εξουσίας, η τριτοκοσμική θεσμική συγκρότηση της χώρας με επίκεντρο το κράτος, η επιδοματοποίηση της κοινωνικής πολιτικής αντί της παροχής υπηρεσιών, η διάχυτη διαφθορά, το καθεστώς ανομίας, οι συνθήκες βαριάς ανισότητας των πολιτών και το ιστορικά ανεκπλήρωτο αίσθημα δικαίου του λαού δημιουργούν εκρηκτικό κλίμα αποσύνθεσης και κατακαιρματισμού της κοινωνίας, αποτελώντας ανυπέρβλητα εμπόδια στην προσπάθεια εξόδου από την κρίση και χαρακτηρίζουν ανάγλυφα το μοντέλο της ελληνικής δημοκρατίας. Στη συνέχεια, οι βουλευτές υποδεικνύουν ότι τα μέτρα που λαμβάνονται οδηγούν στη ρήξη της κοινωνικής συμμαχίας, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι προωθείται νέα βαριά αναδιανομή πλούτου μόνο σε βάρος του εργασιακού κόστους. Αυτή η πολιτική είναι σκανδαλωδώς άδικη και άκρως αναποτελεσματική, διότι η χώρα, που σε 8 με 10 χρόνια θα βγει από την κρίση, θα έχει απολέσει πάνω από το 1 τέταρτο του ΑΕΠ της, θα έχει οδηγήσει σε έναν εξαθλειωμένο λαό, ενώ τα συμφέροντα που την οδήγησαν στην κρίση θα παραμείνουν κυρίαρχα και μετά από αυτή. Ο λαός και η ιστορία δεν θα δικαιολογήσουν ποτέ ότι ένα κόμμα, όπως το ΠΑΣΟΚ, θα έχει μεσολαβήσει για να γίνει αυτό. Οι βουλευτές προχωρούν στην τοποθέτησή τους προτείνοντας μία νέα εθνική διαπραγματευτική γραμμή που αποτελεί ουσιαστικά το εθνικό σχέδιο εξόδου από την κρίση και συνιστά το εθνικό διαπραγματευτικό ισοδύναμο σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, αναστροφή του διλήμματος και του εκβιασμού που υπέστη η χώρα προς τους δανειστές, με την κατηγορηματική παραδοχή ότι η χώρα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο αντιμετώπισης του χρέους, άτακτη ή επιλεκτική χρεοκοπία, είναι αποφασισμένη να παραμείνει στο ευρώ. Δεύτερο, αποφασιστική προβολή του εθνικού ισοδύναμου σε δύο επίπεδα. Πολιτικό, που σημαίνει ότι η χώρα έχει ανάγκη από μια σαρωτική μεταρρυθμιστική επανάσταση στο πολιτικό σύστημα της χώρας, από το Σύνταγμα ως την άμεση συμμετοχική δημοκρατία, στο κρατικό μόρφωμα και τους θεσμούς της χώρας, στην άρση ανοχής, υπόθαλψης και στο ξερίζωμα της παραοικονομίας. Το δεύτερο επίπεδο αφορά το οικονομικό, που σημαίνει τον αναδρομικό έλεγχο νομιμότητας του πλούτου που αποκτήθηκε στη χώρα, τις δεκαετίες της ανάπτυξης στους τομείς της παραοικονομίας, αλλά και τη χρήση αυτών των πόρων στη δημοσιονομική προσαρμογή, στην ανακούφιση των βαρύτερα πληγέ των κοινωνικών στρωμάτων και στη δημιουργία εθνικού αναπτυξιακού αποθέματος. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές ολοκληρώνουν την επιστολή τους, υποδεικνύοντας την προοπτική ανάπτυξης της χώρας. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, αναφέρουν τα εξής σημεία. Η εκπόνηση ενός στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδίου που λαμβάνει υπόψη τη γεωοικονομική θέση της χώρας και το γεωπολιτικό της ρόλο απαιτεί μακρόπνο σχεδιασμό και αποτελεί εθνική αναγκαιότητα. Τα διευρωπαϊκά ευρασιατικά δίκτυα οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών που αξιοποιούν τη στρατηγική θέση της χώρας ενώ αποτελούν κοινό τόπο συμφερόντων σε πολλές ευρωπαϊκές και άλλες χώρες. Τα διηπηρωτικά και υποθαλάσσια δίκτυα μεταφοράς ενέργειας των οποίων η χώρα αποτελεί φυσικό κόμβο και πέρασμα. Τη σχεδιασμένη πολιτικά υποκατάσταση των εισαγωγών, αρχίζοντας από τομείς προτεραιότητας όπως υγείας, μεταποίηση ορυκτού πλούτου, ναυπηγοεπισκευαστική, πολεμική βιομηχανία και ούτω καθεξής. Οικοδόμηση μιας ολοκληρωμένης διατροφικής βιομηχανίας στη χώρα με εξαγωγικές κατευθύνσεις. Ολοκλήρωση της αξιοποίησης όλων των μορφών τουρισμού για μια συνολική ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών στη χώρα. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τις οποίες τόσος λόγος γίνεται ήδη στη χώρα στην κατεύθυνση μιας βιώσιμης αηφόρου ανάπτυξης που θα διαπερνά όλες τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Και τέλος, η αξιοποίηση του λεγόμενου γίγαντα του ενεργειακού και μεταλλευτικού ορυκτού πλούτου της χώρας και η ανάπτυξη μιας μεταποιητικής βιομηχανίας σε αυτούς τους τομείς που θα αυξάνει σημαντικά την προστιθέμενη αξία στη χώρα και τις εξαγωγικές της δυνατότητες.